Τι κάνετε κύριε Χαρτονίδη, καλησπέρα. Γεια σας, μια χαρά. Δεν έχω καμία ερώτηση, θέλω μόνο να σας ακούσω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όπως ξέρετε το τελευταίο καιρό ασχολούμαι γιατί είμαι υπεύθυνος της ανάπτυξης στην Ομοσπονδία. Mm-hmm. Αυτό η είδηση και η ανάμειξη του κυρίου Ζορπίδη στο τμήμα προφανώς όλους εμάς που ασχοληθήκαμε, που ασχολούμαστε με το βολέ και ασχοληθήκαμε ενεργά και με το τμήμα αυτό. Είναι φτωχό, συγγνώμη coach, είναι φτωχό να λέει ο Χαριτονίδης εμείς ασχοληθήκαμε. Ο Χαριτονίδης δεν ασχολήθηκε με το βολέ του Άρη. Ο Χαριτονίδης πρόσφερε πολλά πράγματα στο βολέ του Άρη. Εντάξει, σας ευχαριστώ, έτσι είναι. Αλλά θέλω να πω ότι... και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζορπίδη, γιατί πραγματικά το είχε ανάγκη το τμήμα αυτό, είχε ανάγκη την παρουσία του, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας και ένας πολύ λάτρης του αθλήματος. Mm-hmm. Σίγουρα, όχι μόνο εγώ, όλοι, μπορεί να μην έχω κάποιο ενεργό ρόλο, αλλά νομίζω και όλη η Θεσσαλονίκη έχει χαρεί που θα ασχοληθεί έστω βήμα-βήμα να κάνει κάτι, ένα τμήμα ιστορικό όπως πολύ σωστά είπατε, που δεν είχε ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος. Δυστυχώς. Τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια δεν είχε και δεν είχαν και δικαίωμα κανένας να το πήγαινε το τμήμα και δεν το πήγε. Λοιπόν, παρόλα αυτά εγώ σαν άτομο που ασχολήθηκα και ασχολούμαι ενεργά με το βόλεϊ και ειδικά με το ανδρικό βόλεϊ του Άρη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Φυσικά και θα βοηθηθεί και από πολλά παιδιά θα βοηθηθεί. Μπορεί να μην έχουμε κάποιον ρόλο μέσα στο εγχείρημα που πάει να κάνει ο κύριος Ζορπίδης, mm-hmm. αλλά σίγουρα έχει την αγάπη μας, την συμπαράστασή μας και το ενδιαφέρον μας στο πρόσωπό του. Δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι σημαντικό. Να κάνω μια απλοϊκή ερώτηση που κάθε φίλος νομίζω θα είχε τώρα στο μυαλό του. Από πού να ξεκινήσει? Τι πρέπει να γίνει την πρώτη μέρα που θα βάλει το κλειδί και θα μπει αυτή η νέα ομάδα στα γραφεία για δουλειά? Νομίζω ότι ο Άρης, όπως και παλιά, είχε ξεκινήσει, είναι αυτό που είχε κάνει, περηφανεύεται η Μπαρτσελώνα, και μην γελάτε, αυτή είναι η αλήθεια, που μάζευε παιδιά, που έκανε ομάδα που έβλεπε για το μέλλον, mm-hmm. γι' αυτό και πάντα είχε μεγάλες διακρίσεις στα πανελλήνια παιδικά, πανελλήνια αθλητικά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα παιδιά μαζεύτηκαν κάποια στιγμή και ήταν μέλη της πρώτης ομάδος. Και αυτό γιατί έτσι έπρεπε να είχε ενεργήσει το τμήμα, λόγω, όπως καταλαβαίνετε, το ότι ήταν πάντα στη σκιά της αυτοκρατορίας του μπάσκετ, άρα έπρεπε να κάνει τέτοιες κινήσεις ώστε να κρατιέται δυνατό και όρθιο. Νομίζω ότι από ό,τι ξέρω θέλει να βασιστεί σε νέα παιδιά, να ανεβαίνει τις κατηγορίες σιγά σιγά και να κάνει να έχει μια ομάδα που να χαίρονται, που να παίζουν σε αυτήν τα παιδιά. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, coach, η πληροφορία που καταγράφεται τις τελευταίες 24-48 ίσως ώρες, ότι υπάρχει ένα παράθυρο για συμμετοχή της ομάδας στην Α2 λόγω μη συμμετοχής άλλης ομάδας, της ομάδας των Σερών, έχει φτάσει στα αυτιά σας? Ναι, έχει φτάσει. Υπάρχει. Θα το δούμε. Υπάρχει αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Όμως το θέμα δεν είναι αν θα είσαι στην Β' Εθνική, τρομερό βέβαια που το λέμε, ή Α2, γιατί εκεί είμαστε στην Α2 και θα μπορούσε να κρατηθεί η ομάδα εκεί.
Λοιπόν, σημασία έχει να βάλεις βάσεις για να μπορέσεις να κάνεις μια ομάδα που θα ξεκινήσει, εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσει το τρένο που λέμε. Επίσης έχω να ρωτήσω και το εξής και απευθύνομαι στον πατέρα τώρα. Ο φίλος μου, ο Γιάννης, που μεγαλώσαμε μαζί στις γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα εμπλακεί στην ομάδα? Ναι, μαθαίνω. Όχι, ο Γιάννης... Βοηθώ στο γυναικείο του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης. Ναι. Μεσολκύρι. Α, δεν μου τα είπαν καλά, δηλαδή. Δεν ρωτάς εμένα που το βόλε το παίζω. Ξέρω τι κάνει το παιδί, αλίμονο. Ναι. Για τη νέα σεζόν ρώτησα. Μήπως αυτή η εξέλιξη δηλαδή όχι, φέρει. Στο γυναικείο του ΠΑΟΚ θα είναι βοηθός. Ναι, okay. Όταν ξεκινάς πια μια καριέρα. Εντάξει, και αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν είναι. Okay. Το θέμα είναι ότι ένας που ξεκινάει και κάνει τον προπονητή, όταν μπορεί και τον κάνει τον προπονητή καλά, μπορεί και να. Να χαράσει ένα δρόμο δικό του. Σωστά, σωστά, είναι... σωστά. Αυτό δεν το ξέρω. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι τώρα. Ο κύριος Χαριτονίδης θα είναι πρόεδρος υποψήφιος στην ΕΟΠΕ στις επόμενες εκλογές? Στην ΕΟΠΕ όχι, δεν θα είμαι. Είμαι ήδη μαζί με τον κύριο Καραμπέτσο. Μαζί είχαμε κατέβει. Τότε θα στηρίξω πάλι αν χρειαστεί. Δεν θέλω πια να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι και κουραστικό, είναι και ψυχοφθόρο και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν ωφελεί σε κάτι πια. Πιο ξεκάθαρος δεν θα μπορούσατε να είναι. Coach, τελευταία ερώτηση για να μην τρώμε και άλλο από το χρόνο σας. Από την ενημέρωσή σας, πότε θα έχουμε εικόνα σχηματοποιημένη πια για τη νέα δομή προπονητής διοικητικά, για τη νέα δομή σχεδιαστικά προπονητής, πρώτες κινήσεις αυτά, για την κατηγορία? Εσείς τώρα τα ξέρετε, δεν μπορεί. Αυτά τα ξέρει ο κ. Ζορπίδης. Με το Χαριτονίδης τα ξέρει τώρα, εντάξει, ναι. Την είδηση εμείς θέλουμε. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι σε ποια κατηγορία θα είναι καθαρά θέμα ομοσπονδίας και θα πρέπει οι ομάδες, θέμα ομοσπονδίας, ναι, και θα πρέπει και θέμα ομάδων να δηλώσουν ή να μην δηλώσουν. Αυτές όλες είναι οι εικασίες που κάνουμε, που λέμε, ξέρετε στις ΣΕΡΕΣ, ναι, αλλά οι ΣΕΡΕΣ φαίνονται ότι είναι. Αν δεν κατέβουν, αυτό δεν το ξέρουμε. Καταλαβαίνουμε τι λέτε, ναι. Πρέπει πρώτα να γίνει και μετά να συζητηθεί το επόμενο. Ακριβώς. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που θέλει ο κύριος Ζορπίδης είναι ο προπονητής να έχει μεράκι να ασχοληθεί με νέα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά. Αρένα 89,4.